Το μείον 352, την προς το νότον προέλαση του Φιλίππου, ανέκοψε στα στενά των Θερμοπυλών, τα οποία είχε καταλάβει προληπτικώς ένας μικρός στρατός Αθηναίων, Φωκαίων και τουλάχιστον 1000 Λακεδαιμονίων. Ο Φίλιππος, κατανοώντας ότι θα πετύχανε να διαβεί τα στενά, εστάθη για μία μόνο ημέρα απέναντί τους και εν τέλει επέστρεψε στην Θεσσαλία. Το μείον 351, οι Φωκείς, καθοδηγούμενοι υπό του Μνασαίος, επιτρόπου του ανηλίκου ιού του ονομάρχου Φαλάκου, εγνώρισαν αλλεπάλληλες ήττες υπό των Βιωτών και πολλές πόλεις τους εκυριεύθησαν και κατεσκάφησαν. Ο ίδιος ο Μνασαίας εφωνεύθη σε μία νυχτερινή έφοδο των εχθρών του, οι οποίοι κατέσφαξαν 200 περίπου στρατιώτες του και αργότερα, σε μία σύντομη μάχη στην Χερόνια, έχασαν την ζωή τους περισσότεροι από 1000 Φωκείς υπείς. Και ενώ συνέβαιναν όλα αυτά, οι έφοροι εθεώρησαν καλό να στείλουν τον βασιλέα Αρχίδαμο μαζί με τον ιό του, τον μέλλοντα βασιλέα Άγιδα τον Τρίτο, να επιτεθεί στη Μεγαλόπολη, η οποία ωστόσο εκάλεσε σε βοήθεια τους Μεσσηνίους, Αργίους, Σικιονίους και Θηβαίους, που έσπευσαν σε βοήθειά της και στρατοπέδευσαν στις όχθες του Αλφιού. Για μία ακόμη φορά λοιπόν, η Σπάρτη περιήλθε σε πολύ δύσκολη θέση, καθώς μόνον η δύναμη των Θηβαίων υπό τον στρατηγό Κηφισίωνα αριθμούσε 4.000 οπλίτες και 500 πεζούς, ενώ αυτή με τα βίας κατόρθωσε να εξασφαλίσει ενισχύσεις από 3.000 Φωκείς και 150 υπείς που έστειλαν οι έκπτωτοι τύρανοι Πυθόλαος και Λυκόφρον. Ο Αρχίδαμος πάντως απέφυγε συστηματικώς την σύγκρουση και επετέθη για την περισσασμό στην πόλη Ορνεάδα της Αργολίδος, την οποία εκυρίευσε και εφώνευσε μάλιστα στις γύρω από αυτή οι μάχες 200 Αργίους και 400 Θηβαίους, ενώ εν συνεχεία, μετά από αλλεπάλληλες συγκρούσεις, εστράφη προς την Αρκαδία, όπου κατέλαβε και παρέδωσε σε διαρπαγή την πόλη Ελασούντα. Ακολούθησε όμως μία βαριά ήττα των Λακεδαιμονίων στην Τελφούσα υπό των Αργίων και Θηβαίων, όπου εχμαλωτίστη και ο Σπαρτιάτης στρατηγός τους, Ανάξανδρος. Η ήττα στην Τελφούσα συνοδεύθη μάλιστα από δύο ακόμη ήττες, όπου εκατοντάδες οπλίτες έχασαν την ζωή τους και μετά ενίκησαν ξανά οι Σπαρτιάτες σε μία ατελείωτη σειρά μαχών και μικροσυγκρούσεων, η οποία έλαβε τέλος μόνο όταν χρειάστη να αναχωρήσουν για την Βιωτία οι Θηβαίοι προς αντιμετώπιση του Φαλάκου που εκείνη την εποχή είχε κυριεύσει την Χερόνια. Το μείον 348, η Σπάρτη εξακολουθούσε να βρίσκεται φανερά σε πλήρη αδυναμία να πανέμβει σοβαρά στον Φωκικό πόλεμο. Εν τω μεταξύ, ο Φίλιππος, έχοντας ήδη κυριεύσει και ισοπεδώσει την Όλυνθο, εδέχθη πρόσκληση των Θηβαίων να τους βοηθήσει να καταστρέψουν τους Φωκείς, ενώ, παραλλήλως, κατέστησε με πανουργία σε απραξία τους Αθηναίους, εξαγοράζοντας μία πρεσβεία τους, όλους πλην του ρήτορος Δημοσθένους, ώστε να συνομολογήσει αυτή μία ανυπόστατη και αποκοιμιστική για τους Αθηναίους συνθήκη ειρήνης. Το μείον 346, ένα έτος μετά τον θάνατο του φιλοσόφου Πλάτωνος, ο αιματηρός και ολέθριος Φωκικός πόλεμος έλαβε τέλος, καθώς ο Φίλιππος διέβη τις Θερμοπύλες και εισέβαλε στη χώρα των Φωκαίων, ο στρατηγός των οποίων Φάλακος, ανεψιός του Φιλομήλου, διέφυγε ύστερα από απανωτές ήττες με τα απομεινάρια του στρατού του στην Πελοπόννησο, αφήνοντας εντελώς ανυπεράσπιστη την Φωκίδα στα χέρια των εισβολέων. Ο νικητής Φίλιππος κατέσκαψε όλες τις πόλεις της Φωκίδος και απαγόρευσε στους πρόσφυγες να δημιουργήσουν νέους οικισμούς με περισσότερες των 50 οικιών. Αποκλείοντας τους Φωκείς εκ του αμφικτιονικού συνεδρίου, εκράτησε αυθαιρέτως για λογαριασμό του τις δύο ψήφους τους, αναλαμβάνοντας επίσης και την προεδρία των πυθικών αγώνων. Το μείον 342, με παρότρινση του βασιλέως Αρχιδάμου, η Σπάρτη ενεπλάκη το έτος αυτό σε εκτός Πελοποννήσου πολεμικές επιχειρήσεις προς βοήθεια τόσο της κριτικής πόλεως Λίκτου όσο και του Τάραντος στη Νότια Ιταλία, δύο αρχαίων απικιών
των Σπαρτιατών. Με μακεδονικά χρήματα, η Μεσίνη και το Άργος συνεκρότησαν ισχυρό μισθοφορικό στρατό και επετέθησαν κατά της Σπάρτης. Πιστεύεται από πολλούς ότι τότε ήταν που έπεσαν στο πεδίο της μάχης οι 7 ιοί του Ιφικρατίδου και της Αλεξίπας που αναφέρονται στην Παλατινή Αρθολογία. Το μείον 343, το Άργος, η Μεσίνη, η Μεγαλόπολη και η Ύλης έγιναν πλέον επισήμως σύμμαχοι των Μακεδόνων. Το μείον 339, ενώ η καταβεβλημένη Σπάρτη εξακολουθούσε να παραμένει απομονωμένη και στο περιθώριο των ιστορικών εξελίξεων της εποχής, ο Μακεδονόφρον Αθηναίος Ρήτορ Εσχήνης προεκάλεσε ως αντιπρόσωπος των Αθηνών στο Αφικτιονικό Συνέδριο την καταδίκη των Λοκρών της Αμφίσης ως ιεροσύλλων και ζήτησε την στρατιωτική τιμωρία τους υπό του Φιλίππου, ο οποίος εκυρίευσε την Άμφισσα και την Ελάτια και κατέστρεψε την πρώτη Ολοσχερός. Αυτός ήταν ο κατεφημισμόν λεγόμενος Τρίτος Ιερός Πόλεμος, με τον οποίο ουσιαστικός παρεδόθη στα χέρια του Φιλίππου το κλειδί για την κατάκτηση και της Νότιας Ελλάδος. Τρόμος κατέλαβε τους Νοτίους Έλληνες όταν συνειδητοποίησαν τα κατακτητικά σχέδια του Φιλίππου, αλλά ήταν πλέον αργά και μόλις και μετά βίας κατόρθωσε ο Δημοσθένης, μετά από συνεχή ταξίδια και πύρινους λόγους, να κινητοποιήσει εναντίον του τους συμπατριώτες του Αθηναίους, τους Θηβαίους, τους Κορινθίους, τους Μεγαρείς και τους Αχαιούς. Το μείον 338, μετά από την αιματηρή μάχη της Χερονίας, στην οποία ουσιαστικώς εξοντώθη η παραδοσιακή ελεύθερη, αυτόνομη και αυτοθεσπιζόμενη ελληνική πόλης, το πιο θαυμαστό πολιτικό επίτευγμα του ελληνικού έθνους, στις 2 Αυγούστου του 338, ο νικητής βασιλεύς των Μακεδόνων Φίλιππος κατέλαβε την Κόρινθο και έστειλε αγγελιοφόρους στις Πελοποννησιακές πόλεις, ζητώντας τους να αναγνωρίσουν την εξουσία του. Οι Φιλιππίζοντες επικράτησαν πλήρως σε Άργος, Τριζίνα, Τεγέα, Μεγαλόπολη, Μεσσηνία και Ηλία και δέχθησαν με δουλικό τρόπο τον Μακεδόνα βασιλέα, ο οποίος, για να αυξήσει την αφοσίωσή τους και να εκτονώσει το μίσος του απέναντι στη μοναδική πλέον ελληνική πόλη που έστεκε εμπόδιο στην αυταρχία του, οργάνωσε δικά του αυθαίρετα δικαστήρια με τα οποία ικανοποιούσε όλες τις εδαφικές απαιτήσεις τους ενάντια της Σπάρτης. Ο νέος δυνάστης επεδίκασε έτσι αυθαιρέτως στους Τεγεάτες, Μεγαλοπολίτες, Αργίους και Μεσίνιους όλα τα εδάφη που τους είχαν παλαιόθεν αφαιρεθεί μετά από μάχες υπό των Σπαρτιατών. Η καταβεβλημένη Σπάρτη εστερήθη έτσι αδόξως την Θηρεάτιδα και την υπόλοιπη Κοινουρία έως το Ζάρακα, μια χώρα για την οποία ο σπαρτιατικός λαός επί αιώνες είχε χύσει κατ' επανάληψη το αίμα του. Στην άρνηση των Σπαρτιατών να συμμορφωθούν με την αυθαίρετη απόφαση του κατακτητού και την περιφρονητική επιστολή του αρχιδάμου που έλεγε στον Φίλιππο να μετρήσει το μήκος της σκιάς του για να δει αν έχει αυξηθεί μετά την νίκη του στη Χερόνια, αφού συμπεριέλαβε στον στρατό του Μεσσηνίους, Άρκαδες, Αργίους και άλλους εχθρούς των Λακεδαιμονίων, ο Φίλιππος ευάδισε κατά της Σπάρτης, ενώ προηγουμένως ελεηλάτησε όλη την κοιλάδα του Ευρώτα, καταστρέφοντας τα πάντα έως το Γήθιο. Οι μικρές δυνάμεις των Λακεδαιμονίων δεν είχαν τη δυνατότητα πλέον να προβάλλουν την ελάχιστη αντίσταση, πέραν του να περιοριστούν στην κάλυψη μόνον της πόλεως της Σπάρτης και αυτό ακόμα με πολύ μεγάλη δυσκολία. Παρά την στρατιωτική τους αδυναμία, ωστόσο, οι Σπαρτιάτες, άξιοι του παλαιού μεγαλείου της πόλεως τους, ύψωσαν το μέγεθός τους ενάντια στον εισβολέα μονάρχη, αρνούμενοι να παραδοθούν. Κανείς προδότης δεν εφάνει ανάμεσα στους πολίτες της Σπάρτης, οι οποίοι ένοπλοι επολέμησαν για μία ακόμη φορά σε άγριες οδομαχίες στον εχθρό και παρά το ότι πολύ συντόμως αποθήθησαν επάνω στους λόφους της πόλεως τους, κατόρθωσαν ωστόσο να εξασφαλίσουν, μετά από λυσαλαία άμυνα, την πάυση των εχθροπραξιών και την απόσυρση του Φιλίππου. Επιπροσθέτως, απέρριψαν την πρόταση του Μακεδόνος Μονάρχη να δεχθούν να στρατευθούν υπ' αυτόν, παρετούμενοι προηγουμένως της πολυετούς ηγεμονίας τους. Αργότερα το ίδιο έτος, ο βασιλεύς Αρχίδαμος
έπεσε μαχόμενος κατά των Σαμνητών Λουκανιανών, νοτιοανατολικός του Τάραντος. Στον δε θρόνο των Ευρυποντιδών ανήλθε ο γιος του, βασιλεύς Άγης, ο Τρίτος. Το μείον 337, σε πανελλήνιο συνέδριο που οργάνωσε ο Φίλιππος στον Ισθμό, με αποκλειστικώς μακεδονόφρονες αντιπροσώπους των διαφόρων πόλεων, όπου ανεκκίνωσε την πρόθεσή του να εκστρατεύσει κατά των Περσών, εζήτησε και επέτυχε, με μεγάλη ευκολία μάλιστα, να ανακηρυχθεί παμψηφί στρατηγός αυτοκράτορ. Από αυτό το συνέδριο επιφημίας απουσίασε μόνον η Σπάρτη, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η εναντίον της οργή του Μακεδόνος μονάρχη. Το μείον 336, μονάρχης των Μακεδόνων, ανεκηρύχθη μετά τη δολοφονία του πατρός του, ο Αλέξανδρος, υιός του Φιλίππου και της Ολυμπιάδος, ο οποίος εμιμήθη τον τελευταίο στην προσπάθεια να εξασφαλίσει την αποδοχή των υπό την κυριαρχία του ελληνικών πόλεων, ζητώντας και αυτός να τον ανακηρύξουν στρατηγό αυτοκράτορα. Ο ιστορικός Αριανός, γράφοντας κάποιους αιώνες αργότερα και πάντα με τη συνήθεια της εποχής του για ποιητικές υπερβολές, λέει ότι η απάντηση των Σπαρτιατών ήταν ευθαρσός, ότι πάτριο των ανδρών της ήταν να ηγούνται οι ίδιοι ελευθέρων ανθρώπων και όχι να ακολουθούν άλλους. Το ίδιο έτος, ο βασιλεύς Κλεομένης ο Δεύτερος, που εστέφθη νικητής στους πυθικούς αγώνες με τους ηνιόχους του, προσέφερε χρήματα μαζί με 4 ακόμη Σπαρτιάτες για να καλυφθεί ένα ακόμη οφειλόμενο ποσό από την προδεκαετιών αποκατάσταση του ναού του Θεού Απόλλωνος στους Δελφούς. Το μείον 335, ενώ η Σπάρτη παρέμενε αποκλεισμένη από παντού, αλλά ελεύθερη και αξιοπρεπής, οι Θηβαίοι, μετά από φήμες ότι ο Αλέξανδρος του Φιλίππου είχε φωνευθεί πολεμώντας κατά των ηγετών, έλαβαν τα όπλα υπό την ηγεσία 2 πολιτικών ανδρών τους, του Φίνικος και του Προθήτου, και απελευθέρωσαν την πόλη τους, εξοντώσαντες τη Μακεδονική φρουρά, μόνοι όμως, διότι οι άλλες πόλεις που είχαν συμφωνήσει να πράξουν το ίδιο, έμειναν από φόβο εντελώς αδρανείς. Μόλις έμαθε για την απελευθέρωση των Θηβών, ο Αλέξανδρος επέστρεψε ταχύτατα στην Ελλάδα, τρομαγμένος μήπως επεκταθεί το φαινόμενο και αλλού, και απήτησε από τους Θηβαίους να του παραδώσουν τους 2 αγωνιστές ευπατρίδες. Αρνούμενοι ωστόσο να ετοιμαστούν προδίδοντας τους ηγέτες τους, οι Θηβαίοι απήντησαν ότι θα αγωνίζονται μέχρι ενός για την ελευθερία τους. Και έτσι ο Αλέξανδρος διέταξε άγρια επίθεση κατά της πόλεως με αμέτρητο στρατό και πλήθος πολιορκητικών μηχανών. Μετά από σύντομη ηρωική αντίσταση, στην οποία έχασαν την ζωή τους περίπου 5.000 αμυνόμενοι, η πόλη κατελήφθη και τότε η εκδίκηση του Μακεδόνος βασιλέως υπήρξε σκληρή και πέρα από κάθε όριο απάνθρωπη, προφανώς για να παραδειγματιστούν όλοι οι υπόλοιποι υπόδουλοι Έλληνες, αφού αμέσως μετά οι Αθηναίοι έστειλαν πρεσβεία για να δηλώσουν την πλήρη υπακοή τους και υπεχρέωσαν σε αυτοεξορία στην Περσία 2 αντιμακεδόνες πολιτικούς τους. Όλοι οι επιζήσαντες Θηβαίοι άντρες, περίπου 6.000, εσφαγιάστησαν, παρά το ότι είχαν ήδη παραδοθεί, ενώ 30.000 περίπου γυναίκες και παιδιά επολύθησαν ως δούλοι. Η δε πόλη ισοπεδώθη πλην της οικίας του Πινδάρου και των κτηρίων της Καδμίας για να στεγάζεται η Μακεδονική φρουρά. Αυτό υπήρξε το τραγικό τέλος μιας επιφανούς ελληνικής πόλεως που μόλις πριν από λίγες δεκαετίες ηγεμόνευε στον ελληνικό κόσμο. Για αυτό το κακούργημα του Αλεξάνδρου καμία δικαιολογία δεν ευσταθεί, όσες αιτιάσεις και αν εγείρουν οι διάφοροι κολακές του. Το μείον 334, ο βασιλεύς Άγης, θεωρώντας πλέον τους Μακεδόνες εχθρούς της ελευθερίας των ελληνικών πόλεων, μετά την καταστροφή των Θηβών και την θηριωδία που επεδείχθη κατά των κατοίκων της, εχθρούς μάλιστα περισσότερο από τους Πέρσες, οι οποίοι ήδη έβλεπαν το κράτος τους να διαλύεται, ήλθε σε μυστικές συνεννοήσεις με τον Ρόδιο Ναύαρχο του Δαρίου, Μέμνονα. Ο Σπαρτιάτης Ευθυκλής εστάλει πρέσβης στην αυλή του Δαρίου στα Σούσα, ενώ αργότερα, το φθινόπωρο του έτους αυτού, ο βασιλεύς Άγης, γνωρίζοντας ότι μετά την καταστροφή των Θηβών
και την δήλωση υποταγής των Αθηναίων, δεν υπήρχε άλλη ελληνική πόλη εκτός της Σπάρτης, ικανή έστω και από πλευράς ψυχολογίας και μόνον, να προβάλλει αντίσταση στην μακεδονική κατοχή, απεφάσισε να ηγηθεί ο ίδιος του απελευθερωτικού αγώνος. Γνωρίζοντας όμως τόσο την παινία της Σπάρτης, όσο και την αριθμητική ανεπάρκειά της σε πολεμιστές, και κρίνοντας ότι η ήδη διαλυθήσα πολύ πριν την εκστρατεία του Αλεξάνδρου Περσία, όχι μόνο δεν απετέλει τον ελάχιστο πλέον κίνδυνο για την Ελλάδα, αλλά τον αντίον, με πολύ μεγάλη προθυμία θα εστήριζε κάθε κίνηση που ίσως της εξασφάλιζε μία προσωρινή σωτηρία, ήλθε ο ίδιος στην Ίσο Σύφνο σε επαφή με τους Πέρσες αξιωματούχους Φαρνάβαζο και Αυτοφραδάτη, διαδόχους του φωνευθέντος Μέμνονος, και τους ανεκκίνωσε την απόφασή του να κηρύξει τον πόλεμο στον Αλέξανδρο του Φιλίππου. Οι Πέρσες υπεσχέθησαν να τον βοηθήσουν με χρήματα και 10 πλοία, ενώ στο πλευρό του ήλθαν οι Έλληνες μισθοφόροι του Περσικού στρατού που είχαν επιζήσει τις μάχες της Ισού, μία αξιόμαχη στρατιωτική δύναμη περίπου 8.000 εμπειρων ανδρών. Το μείον 332, τον χειμώνα του έτους αυτού, ενώ ο Αλέξανδρος του Φιλίππου ευρίσκεται πλέον για τα καλά στην Ασία, ο βασιλεύς Άγιος και οι έφοροι συνέχισαν τις συνεννοήσεις με τους Πέρσες για να οργανώσουν εξέγερση των ελλαδικών ελληνικών πόλεων κατά των Μακεδόνων. Με την υποστήριξη του Πέρσου ναυάρχου Αυτοφραδάτου, ο Άγιος και ο αδελφός του Αγισίλαος κατέλαβαν την Αλικαρνασσό και διάφορα επίκαιρα σημεία σε ολόκληρη σχεδόν την Ίσο Κρήτη, ενώ ο τοποτηρητής του Αλεξάνδρου Αντίπατρος ήταν απασχολημένος με την κατάπνιξη μεγάλων αντιμακεδονικών εξεγέρσεων των Ιλυρικών και Θρακικών φυλών. Η συνεννόηση όμως αυτή του Άγιδος με τους Πέρσες απεδείχθη ματέα όταν το μεγαλύτερο τμήμα του στόλου των τελευταίων αυτομόλυσε στον Αλέξανδρο και έτσι οι Μακεδόνες και οι σύμμαχοί τους απέκτησαν αυτομάτως την πλήρη υπεροπλία στην Ανατολική Μεσόγειο. Μετά από όλα αυτά, στα τέλη του έτους, οι Σπαρτιάτες εγκατέλειψαν όλες τις πιο πάνω θέσεις τους και επέστρεψαν στη Λακεδαίμονα, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνος, ο Άγιος προέβη σε μακρές συνεννοήσεις με διάφορες πελοποννησιακές πόλεις και την Αθήνα για κοινό απελευθερωτικό αγώνα κατά του Αλεξάνδρου. Το μείον 331, την άνοιξη του έτους αυτού, ο βασιλεύς Άγιος, με την βοήθεια των προαναφερθέντων 8.000 μισθοφόρων Ελλήνων που είχαν ιτηθεί στη μάχη της Ισού, πολεμώντας κατά του Αλεξάνδρου, επετέθη στην Αρκαδία κατά των Μακεδόνων και τους εξόντωσε. Ενώ οι ελάχιστοι εξ αυτών που διέφυγαν ανεζήτησαν καταφύγιο στην Μεγαλόπολη. Μία επιγραφή που ευρέθη στο Αμικλαίο εξυμνεί την νίκη αυτή του Άγιδος, ο οποίος εν συνεχεία προέβη σε πολιορκία της Μεγαλοπόλεως, ενισχυθείς και από ενθουσιώδης αντιμακεδόνες της Κορινθιακής Συμμαχίας, Τεγεάτες, Μαντινείς, Ηλίους και Αχαιούς, αν και οι Αθηναίοι με τον Δήμο τους πια να ελέγχεται πλήρως από τους οπαδούς των Μακεδόνων Φωκίωνα και Δημάδη, είχαν απορρίψει την πρόταση να συμμετάσχουν στον απελευθερωτικό αγώνα, δεχόμενοι προφανώς το επιχείρημα των δημαγωγών ότι τάχα στο πρόσωπο του Άγιδος ανεδίαιτο ένας ακόμη ανεπιθύμητος Αγισίλαος. Στις αρχές του καλοκαιριού, ο Άγιος εισέβαλε εν τέλει στον κάμπο της Μεγαλοπόλεως, επικεφαλής 22.000 εν συνόλο πολεμιστών, Σπαρτιατών, Ηλίων και Αχαιών και άρχισε να πολιορκεί την πόλη. Συγχρόνως, ο Μακεδόν Αντίπατρος, αφού είχε ήδη καταπνίξει τις εξεγέρσεις των Ηλυριών και Θρακών, εισέβαλε και αυτός με πολύ στρατό στην Πελοπόννησο, έναν στρατό περίπου 40.000 ανδρών, κυρίως βαρβάρων, οι οποίοι ανήκαν σε υποτελείς φυλές του αίμου για να βοηθήσει τους συμμάχους του μεγαλοπολίτες. Σε άγρια μάχη έξω από την πόλη, στην μεγαλυτέρα μάχη επί ελληνικού εδάφους από την εποχή της μάχης των Πλατεών, μεσούντος ίσως του Αυγούστου, ιτήθησαν οι Σπαρτιάτες και οι σύμμαχοί τους, παρά το ότι αρχικώς είχαν συντρίψει τα πρώτα σώματα του εχθρικού στρατού. Ανάμεσα στους 5.300 νεκρούς στρατιώτες τους, έναντι 3.500 του αντιπάλου στρατού, έχασε την ζωή του, παρά το ότι επολέμησε γενναίος και αυτός ο βασιλεύς Άγιος, ο οποίος προηγουμένως, αν και πληγωμένος σοβαρά,
εμάχεται ο ηρωικός για πολλή ώρα επί των γονάτων. Στον θρόνο των Ευρυποντιδών ανήλθε ο αδελφός του Ευδαμίδας ο πρώτος, ενώ ο υπέρφρον Αλέξανδρος ο Μακεδόν, όταν επληροφορήθη την ήττα του Άγιδος, ευλασφήμισε κατά του νεκρού ηρώος, αποκαλώντας τον Ποντικό, που είχε το θράσος να τον απασχολήσει, ενώ αυτός ευάδιζε για κοσμοκράτορας. Στα τέλη του έτους, ο νικητής αντίπατρος, παρόλο που είχε περισσότερους από τους μισούς στρατιώτες του τραυματισμένους από την άγρια μάχη της Μεγαλοπόλεως, προέβη σε ανασυγκρότηση των δυνάμεων των Αρκάδων και Μεσσηνίων και, αφού προήλασε μέχρι την Σπάρτη, έθεσε ως απέτηση να του παραδοθούν 50 Σπαρτιατόπουλα ως όμηροι για να μην επιτεθεί και κατά αυτής της ίδιας της πόλεως. Οι έφοροι, διαστόματος Ετεοκλέους, του απάντησαν με αρκετά περιφρονητικό τρόπο ότι η Σπάρτη θα προτιμούσε να χαθεί παρά να δώσει σε ξένους τα παιδιά της. Η Σπάρτη δεν κατόρθωσε ωστόσο να αποφύγει την ταπείνωση, αφού απλώς αντί των παιδών παρέδωσε εν τέλει ως όμηρους 50 επιφανείς πολίτες της. Το μείον 330, ο υιός του βασιλέως Κλεωμένους του Δευτέρου, Ακρότατος, αντετάχθη στην απόφαση των εφόρων λόγω της ολιγανθρωπίας να αποπληθούν εκ της ατιμίας οι διασωθέντες από την ήττα της Μεγαλοπόλεως, επισύροντας έτσι την δυσαρέσκεια πολλών ομοίων οι οποίοι τον εκακοποίησαν. Στα τέλη του έτους αυτού, ο αντίπατρος έστειλε σιδηροδεσμίους τους 50 ομοίους Σπαρτιάτες στον Αλέξανδρο, ο οποίος εικάζεται ότι επιφύλαξε για αυτούς την ίδια μοίρα που είχαν πολλοί πρέσβεις της Σπάρτης προς τον Δαρείο, δηλαδή φυλάκιση ή θανάτωση. Το μείον 329, ο υιός του βασιλέως Κλεωμένους του Δευτέρου Ακρότατος, εξαιτίας της αντιδημοτικότητάς του, απεδέχθη αίτηση των Ακραγαντίνων, οι οποίοι επολεμούσαν κατά του Αγαθοκλέους και με πρέσβεις είχαν ζητήσει από την Σπάρτη έναν στρατηγό. Δίχως να ζητήσει άδεια από τους εφόρους, τους οποίους εθεώρει ηθικούς αυτουργούς της κακοποίησεώς του, ο Ακρότατος ανεχώρησε με λίγα πλοία για την Σικελία. Παρασυρθείς ωστόσο από εναντίους ανέμους, κατέληξε στα Ηλυρικά παράλια, όπου έσωσε την Απολωνία από τους Ηλυριούς. Όταν όμως αργότερα έφτασε στον Ακράγαντα, ανέλαβε όντως την στρατηγία, αλλά τίποτε αντάξιο της φήμης των Σπαρτιατών δεν απετέλεσε. Αντιθέτως, λέγεται ότι επέσυρε εναντίον του την οργή των Ακραγαντίνων για την σκληρότητά του, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει νύχτα την πόλη και να επιστρέψει απογοητευμένος στην Σπάρτη. Το μείον 324, με διαταγή των αφεντικών τους, οι Μακεδόφρονες Αθηναίοι με επικεφαλής τον ρήτορα Δημάδη εισηγήθησαν στην εκκλησία του Δήμου να ικανοποιήσει την ασεβή απέτηση του Αλεξάνδρου του Μακεδόνος να τον λατρεύουν οι ελληνικές πόλεις ως 13ο θεό στο πάνθεον των Ολυμπίων θεών. Σε αυτό το πρωτοφανές έσχος είχαν τότε αντιταχθεί με σφοδρότητα ο Δημοσθένης, ο Πιθεύς και ο Λυκούργος. Ο δε Πλούταρχος διασώζει ότι κατά την διάρκεια της ομιλίας του Πιθέως, οι Μακεδονόδουλοι προσεπάθησαν να τον προκαλέσουν, ψέγοντάς τον για το ότι, αν και ήταν πολύ νέος στην ηλικία, τολμούσε να ομιλεί για τόσο μεγάλα πράγματα και εκείνος τους απεστόμωσε λέγοντάς τους ότι ο Θεός τους ήταν κατά πολύ νεότερός του. Στην Σπάρτη βεβαίως το θέμα δεν συζητήθηκε καν, αλλά η πόλη διαστόματος Δάμιδος απάντησε λακωνικώς και με απροκάλυπτη περιφρόνηση στους αγγελιοφόρους που μετέφεραν την γελία διαταγή να τιμάται ο Αλέξανδρος ως Θεός με την φράση «Αφού θέλει να είναι Θεός, ας είναι Θεός. Εμείς πάντως τον συγχωρούμε». Το μείον 323, με τον θάνατο του Αλεξάνδρου στη Βαβυλώνα, τον Ιούνιο του 323, οι επίγονοι, προσπαθώντας να εξοντώσουν ο ένας τον άλλον, πολλές φορές εχρησιμοποίησαν την Ελλάδα ως πεδίο των συγκρούσεών τους, με αποτέλεσμα την περαιτέρω καταστροφή της χώρας και νέες απώλειες του ελλαδικού πληθυσμού. Μετά από άγριες συγκρούσεις μεταξύ Κασάνδρου και Πολυσπέρχοντος, επεκράτησε εν τέλει ο πρώτος, ο οποίος και έθεσε υπό τον έλεγχό του
όλες τις φρουρές των Πελοποννησιακών πόλεων εκτός της Σπάρτης, η οποία επέμενε, αν και με εξαιρετική δυσκολία, να διατηρεί την ανεξαρτησία της. Αμέσως μετά την ανακοίνωση του θανάτου του Αλεξάνδρου, εξέσπασε και ο Λαμιακός πόλεος των Αθηναίων και 20 άλλων συμμαχικών τους πόλεων κατά των Μακεδόνων. Στον πόλεμο αυτόν δεν συμμετείχαν οι Σπαρτιάτες, διότι παρέμεναν πικραμένοι από την Αθηναϊκή Φυγομαχία του 331, η οποία εκόστησε την αποτυχία των σχεδίων του Άγιδος. Το μείον 311, φοβούμενοι οι Σπαρτιάτες επίθεση του Κασάνδρου, για πρώτη φορά στην ιστορία της πόλεως τους, οχύρωσαν την Σπάρτη. Το μείον 309, με τον θάνατο του βασιλέως Κλεωμένους του Δευτέρου, ήλθαν σε έρηδα για την διαδοχή ο Αρεύς, υιός του πρωτοτόκου ιού του Κλεωμένους Ακροατάτου, που όμως είχε πια πεθάνει, και ο Κλεώνυμος, δευτερότοκος ιός του Κλεωμένους. Από το αρμόδιο πολιτιακό όργανο, την Γερουσία, εδικαιώθη ο πρώτος που ανήλθε στον θρόνο των Αγιαδών ως Αρεύς ο πρώτος, με αποτέλεσμα να εξοργιστεί ο Κλεώνυμος και να αρχίσει να ισχυρίζεται δημοσίως ότι η Σπάρτη τον είχε προδώσει. Οι έφοροι εκείνου του έτους, συνετός πράξαντες, απέφυγαν να τον διώξουν, αλλά αντιθέτως, για να καταπραίνουν τον θυμό του, του παρεχώρησαν διάφορα κατ' εξαίρεση προνόμια, όπως λόγου χάρη την ηγεσία του Σπαρτιατικού στρατού. Εις μάτιν όμως, ο Κλεώνυμος συνέχισε να προκαλεί ανοιχτά, κατηγορώντας την πολιτεία για άτιμες μεθοδεύσεις εναντίον του, με αποτέλεσμα να υποχρεώσει τη Γερουσία να τον εξορίσει μετά από σοβαρές υποψίες για συνωμοτικές κινήσεις του εναντίον του νέου βασιλέως. Στην διάρκεια της βασιλείας του, ο βασιλεύς Αρεύς προσεπάθησε πολλές φορές να κινήσει πανπελοποννησιακό αγώνα κατά των Μακεδόνων και να ασκήσει εν γέννη πανελλήνια πολιτική, κάτι για το οποίο όμως ήταν πολύ αργά, παρά το ότι εξελέγει υπό όλων των συμμάχων του στρατάρχης του Ενωμένου Στρατού. Εβοήθησε τους Αθηναίους που τους επολιόρκει από ξηράς και θαλάσσης ο Αντίγονος του Δημητρίου, αλλά παρά τις διαθέσεις των νέων κυρίως στρατιωτών του, που ήθελαν να επιτεθούν για να επιτελέσουν κάτι το αξιομνημόνευτο, επέστρεψε στην Σπάρτη όταν του ετελείωσαν τα τρόφιμα και διεφαίνεται ότι ο Αντίγονος θα έλυε από μόνος του την πολιορκία, όπως άλλωστε και έγινε, δηλώνοντας στους πολεμιστές του ότι αν είναι να πράξουν κάτι το εξαιρετικό με κίνδυνο να χάσουν τη ζωή τους, καλύτερα θα ήταν να το πράξουν όταν θα υπερασπίζονται τα χώματα της Λακεδαίμονος. Εν συνόλο, τρεις τιμητικοί αδριάντες του εστήθησαν στην Ολυμπία ως αφιερώματα των Ηλίων και άλλων συμμαχικών πόλεων, έκοψε μάλιστα επί της βασιλείας του τα πρώτα νομίσματα της Σπάρτης, τρεις ολόκληρους αιώνες μετά την πρώτη εν Ελλάδη νομισματοκοπή. Επί του βασιλέως Αρέως επίσης, ο οποίος εκατηγορήθη υπό των συντηρητικών στοιχείων ως μεγαλομανής και εισάγων εωτερισμούς, κατεσκευάστη το πρώτο θέατρο της πόλεως, το οποίο πιστεύεται ότι ήταν ξύλινο και άρχισαν επίσης να συγγράφονται τα πρώτα σπαρτιατικά θεατρικά έργα. Το μείον 305, στον θρόνο των Ευρυποντιδών, ανήλθε ο Αρχίδαμος ο Τέταρτος, υιός του Ευδαμίδου. Κατά των Πελοποννησιακών θέσεων του Κασάνδρου, εξεστράτευσε εκ Μικράς Ασίας ο υιός του βασιλέως των Μακεδόνων Αντιγόνου, Δημήτριος ο Πολιορκητής. Κατέλαβε αρχικώς την πόλη των Αθηνών, τα ιερά και τα θέσμια της οποίας κατεξευτέλησε, όταν οι οπαδοί του υπεχρέωσαν τον Δήμο να ανακηρύξει τον ίδιο και τον πατέρα του, Θεούς, να του υψώσουν ναό και βωμό εκεί που προεπάτησε το πόδι του στην Αττική γη και να τον ανεχθούν να κατοικεί στον Παρθενώνα με τις πολυάριθμες παλακίδες του. Το μείον 303 εισήλθε επικεφαλής μεγάλου στρατού στην Πελοπόννησο και εκυρίευσε με την βοήθεια εντυπωσιακών πολιορκητικών μηχανών και σφυροκοπήματος με τεράστιους καταπέλτες τον Ακροκόρινθο, το Σισίφιον, την Σικιονία, την Βούρη της Αχαΐας, την Σκύρο, τον Αρκαδικό Ορχομενό, όπου και εσταύρωσε μετά την άλωση τον υπερασπιστή της πόλεως Τρόβιχο μαζί με τους 80 επιζήσαντες της Φρουράς. Η μόνη πόλη που κατόρθωσε να το αντισταθεί ήταν η Μεσίνη,
στην πολιορκία της οποίας ετραυματίστηκε ο ίδιος και υπεχρεώθη να επιστρέψει στην Κόρινθο. Εκεί, ο υπέρφρον και εξουσιομανής Δημήτριος συνεκάλεσε κατά μίμηση του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου ένα ακόμη υποχρεωτικό συνέδριο ενοποιήσεως των διαφόρων πόλεων υπό την δική του εξουσία. Το μείον 303, ο Κλεόνιμος ανεχώρησε προς βοήθεια του Τάραντος που απειλείτο υπό των Ρωμαίων και των Λουκανιανών επικεφαλής 5.000 μισθοφόρων που συνεκεντρώθησαν με ταραντινά χρήματα. Μετά από κάποιες επιτυχίες του ωστόσο, αποτέλεσμα των οποίων ήταν και η υπογραφή συνθήκης ειρήνης μεταξύ των Ταραντίνων και των εχθρών τους, ο Κλεόνιμος άρχισε να δρά αυτονόμως και κατέλαβε για δικό του όφελος διάφορες πόλεις, αποκτήσας επίσης φιλικές σχέσεις με τον βασιλικό οίκο της Επίρου.